Είναι σημαντική, αδερφοί μου, και πολύ αξιοπρόσεκτος η παραβολή του Κυρίου μας, η οποία αναφέρεται σε έναν αχάριστον δούλον. Ο αυθέντης του φωνάζει κάποια μέρα και του λέγει: «Μου χρωστείς μοίρια τάλαντα», του λέγει, «να μου τα δώσεις». Και ο δούλος εκείνος πίπτει στους πόδας του αυθέντου και του ζητεί να μακροθυμήσει έως ότου να τα πληρώσει. Δεν είχαν χρήματα, το χρέος ήταν τεράστιο, και εκεί παρακαλεί τον αυθέντη και ο αυθέντης του τα αφαιρεί όλα, του τα χαρίζει όλα. Βγαίνει εις τον περίβολον του βασιλικού εκείνου παλατίου και βρίσκει ένα σύντουλό του, ο οποίος του χρωστεί ολίγα δινάρια και ζητεί να του τα δώσει. Δεν κρατεί ο σύντουλος και εκείνος τον πιάνει από το λαιμό, τον πνίγει και ζητεί να του δώσει τα χρήματα τα οποία του χρωστεί, τα ελάχιστα. Εκεί οι σύντουλοι βλέπουν την σκηνή, θυμώνουν, αναφέρονται στον αυθέντη και ο αυθέντης τη στιγμή εκείνη οργίστη, λέγει. Εξεδήλωσε οργήν εναντίον του αχαρίστου εκείνου δούλου και διέταξε να τον συλλάβουν, να τον ρίξουν εις τας φυλακάς έως ότου να πληρώσει όλη την οφειλή. Εδώ υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία. Πρώτον, ότι οργίστη ο αυθέντης. Δεύτερον, ότι οι σύντουλοι τον κατηγορούν. Και τρίτον, ότι είναι στην φυλακή και δεν δύναται να πληρώσει το χρέος. Αυτή η παραβολή, αδερφοί μου, ερμηνεύεται και παρουσιάζεται εις εμάς καθαρή, ξεκάθαρη, ακάλυπτη, και μας λέει: αυθέντης είναι ο Θεός, δούλοι που χρωστούμε είμεθα εμείς με τις αμαρτίες μας, και σύντουλοι οι οποίοι παρακολουθούν την σκηνή, διότι δεν συγχωρούμε και εμείς τους αδερφούς μας, είναι οι Άγιοι. Και φεύγουμε, αδερφοί μου, από αυτήν την σκηνή να ειδούμε λίγο αυτών των δυστυχισμένων δούλων. Μέσα στην φυλακή οργεί από τον Θεό. Άγιοι δεν μεσητεύουν. Ο ίδιος να πληρώσει δεν έχει και όλη η σκηνή εκτυλίσσεται σε δάκρυα. Αδερφέ μου, πρόσεξες ότι αυτή η σκηνή είναι δια σε και δια με. Έχουμε τόσες πολλές αμαρτίες ενώπιον του Θεού μας και ποιος θα μας μιλήσει τώρα να μας υπερασπίσει? Οι Άγιοι δεν μιλούν, διότι φταίωμε τόσον πολύ ούτως ώστε έπαυσαν πλέον να μεσητεύουν για μας. Αλλά και ο Θεός κατά χάριν, αν θέλει τους ακούει, αν θέλει δεν τους ακούει. Και τότε τι θα γίνομαι εμείς? Μην απερπίζεσαι, αδερφέ μου, μην απερπίζεσαι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα εισακουστεί εις τον βασιλέα. Είναι η Παναγία μας, αδερφή μου. Είναι η μητέρα του Θεού μας. Είναι αυτήν την οποία αντιμούμε αυτή τη στιγμή και όλος ο χριστιανικός κόσμος τρέχει να την παρακαλέσει για τα προβλήματα τα οποία τον απασχολούν. Αλλά ας σταματήσουμε λίγο για να ειδούμε εκείνη την οργή του βασιλέως. Οργίζεται ο βασιλεύς, οργίζεται ο Θεός δηλαδή, και ποιος θα τον πλησιάσει? Η ποινή την οποία δίδει αμέσως ο Θεός
δεν μπορεί να την σταματήσει κανείς. Παρακούει ο αιωσφόρος, ο πρώτος των αγγέλων, ο οποίος κάθεται κοντά εις τον Θεό. Οργίζεται ο Θεός και πίπτει ο αιωσφόρος, ο αραιότερος των αγγέλων, μεταβάλλεται εις δαίμοναν και τον κλείει ο Θεός μας εις την φυλακή της κολάσεως αιωνίως. Οργίστη ο Θεός. Πτέει ο Αδάμ και η Εύα, οργίζεται ο Θεός και αμέσως εξέρχονται εκ του παραδείσου και αποθνίσκουν. Γεύονται τον θάνατο πλέον και τα δάκρυα και των πόνων. Η Εύα γεννά τα τέκνα της με πόνους. Ο Αδάμ ποτίζει την γη με τον υδρότα του για να φάγει το ψωμί του. Μεταφερόμεθα εις τους Εβραίους στην Παλαιάν Διαθήκη, ο Σάκης πτέων εις των Θεών, οργίζεται ο Θεός και άλλοτε μεν τους παραδίδει εχμαλώτους εις τους Ασσυρίους, άλλοτε εις τους Βαβυλωνίους και ούτω καθεξής. Οργίζεται ο Θεός, οργή Θεού. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει τούτο, αδερφοί μου? Ότι τιμωρείται η αμαρτία. Και τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι φοβερό έργο το οποίο διαπράττει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού και τον παραπικραίνει. Δεν τον πικραίνει απλώς, τον παραπικραίνει. Τον παραπικραίνουμε, αδερφοί μου, και πώς θα μας ελεήσει? Ποιος θα ομιλήσει εις εμάς? Ποιος θα μεσητεύσει εις εμάς? Ποιος θα πει μιαν καλήν λέξη για μας τους αμαρτωλούς? Να παρακολουθήσουμε ακόμη ο λίγον μέσα εις την έρημον του Σινά, όταν ο Μωυσής ανέβει επάνω εις το όρος δι' αναλάβει τας 10 εντολάς επί 40 ολοκλήρους ημέρας, μένει νηστεύων και προσευχόμενος μέσα εις την νεφέλην του όρους και στας βροντάς και στας τραπάς και των καπνών, ο οποίος εξέρχεται από το όρος. Αλλά την ίδια στιγμή εκείνη ο αχάριστος εκείνος λαός ποιεί μόσχον, μοσχάρι με χρυσάφι και πίπτει και το προσκυνεί, ξεχνά τον ευεργέτην του Θεών και οργίστη ο Θεός. Οργίστη ο Θεός και είναι έτοιμος να συντρίψει αυτό το λαό. Και επεμβαίνει ο Μωυσής. Απόστρεψον, Κύριε, τον θυμό σου, λέγει, και πείσον έλεος το λαό σου δι' Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, τους ηγαπημένους σου. Και αποκρίνεται ο Θεός, έασον με, του λέγει, να εκτρίψω και συντρίψω και αφανίσω αυτούς. Ποιος? Θεός. Και εκείνη τη στιγμή, γιατί λέγει, άφησε με ελεύθερον? Τι είναι εκείνο το οποίο τον εμποδίζει να προβεί στην οργή του, την απειλή την οποία λέγει, των αφανισμών των οποίων θέλει να κάνει σε αυτούς? Οι προσευχές του Μωυσέως. Αυτός εμποδίζει τον Θεό. Οι προσευχές του Μωυσέως, όταν επικαλείται ότι υπάρχει και μια άλλη μεγάλη πρεσβεία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Αλλά, αδερφοί μου, εάν κοιτάξουμε και εμείς αυτή τη στιγμή ότι μέσα στον πόλεμο ο οποίος διεξάγεται και την αμαρτία την οποία διαπράττουμε, έρχεται η οργή του Θεού και τιμωρεί τους παραβάτας, μήπως και εσύ μας δεν έρχεται αυτή η οργή του Θεού? Τι είναι αυτές οι ασθένειες οι οποίες έρχονται καθεκά στην ημέρα? Τι είναι αυτό το αίμα το οποίο χύνεται μέσα στους δρόμους καθεκά στην ημέρα? 2.500 άτομα πεθαίνουν των χρόνων μέσα στους δρόμους. Τι είναι αυτές οι ανομβρίες? Τι είναι αυτοί οι πόλεμοι? Τι είναι αυτές οι καταστροφές οι οποίες δημιουργούνται? Αλλά και κάτι άλλο.
εάν φύγουμε από τον υλικό αυτόν κόσμο και αφήσουμε την αμαρτία αυτήν και την οργή του Θεού η οποία έρχεται εις αυτήν, θα ειδούμε τον Θεό μας να έρχεται μια άλλη οργή στον πνευματικό τομέα. Δια τι εσκοτίστη ο νους του ανθρώπου σήμερον και διαπράττει τι αυτάς αμαρτίας που ούτε τα άλογα ζώα δεν τας διαπράττουν. Δια τι εσκοτίστη ο νους του ανθρώπου σήμερον και δεν ξέρει τι κάνει. Δια τι σήμερον υπάρχει μια απέραντος αποστασία από τον Θεό. Τα τέκνα δεν υπακούν στους γονείς, οι γονείς δεν ενδιαφέρονται δια τα τέκνα. Η οικογένεια διαλύθη, η τιμή εξυφανίστη, η εντροπή δεν υπάρχει. Αναστάτωση των πάντων, αδερφοί μου. Δια τι αυτό? Διότι ακριβώς οργίστη ο Θεός. Ο θυμός του Θεού είναι στο έπακρο. Ποιος θα μας σώσει από αυτήν την οργή του Θεού? Έχουμε, αδερφοί μου, έχουμε την Παναγία μας. Αυτή θα μας σώσει. Έχουμε τους Αγίους μας και παρακαλούν. Αν θέλει ο Θεός τους ακούει, αν θέλει δεν τους ακούει. Αλλά όταν ομιλήσει η Παναγία μας, τότε τα πράγματα διαφέρουν. Αναφέρεται και πάλι στην Παλαιάν Διαθήκη ότι ο μεγάλος βασιλεύς ο Σολομών κάθεται στο θρόνο. Τρόμος και φόβος, αδερφοί μου. Σολομών, ο παντοδύναμος, ο σοφός, αυτός ο οποίος οι πάντες υπακούν εις τας διαταγάς του. Έφνης κάποια μέρα, ακούεται θόρυβος. Οι αυλικοί τρέχουν δεξιά και αριστερά και φέρουν το μήνυμα στον βασιλέα. Έρχεται η μητέρα σου, του είπαν. Η μητέρα του Σολομώντος Βερσαβέ έρχεται να τον επισκεφθεί, αλλά να του ζητήσει κάτι. Και εξήλθε βασιλεύς, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, εις υπάντησιν αυτής και προσεκίνησεν αυτήν και ετέθη θρόνο στη μητρή αυτού και εκάθισεν εκ δεξιών του. Ο Θεέ μου, ποιος? Ο Σολομών. Ο Σολομών αυτή την στιγμή, ο βασιλεύς, ο τρανότατος, ο δυνατός, εξέρχεται, φεύγει από το θρόνο του, εξέρχεται εις την πόρτα του βασιλικού παλατίου, συναντά την μητέρα του την προϋπαντή, πίπτει στα πόδια της και την προσκυνεί και τίθεται θρόνος, λέγει, και κάθεται η μητέρα του εκ δεξιών του. Έντισε μήτερ της, λέγει, ότι ούκ αποστρέψωσε. Ζήτησε μου, μητέρα μου, λέγει, ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω. Δεν θα σου χαλάσω το χατήρι. Και αν φύγουμε από αυτόν τον βασιλέα, τον επίγειον αδερφοί μου, και μεταβούμε στον βασιλέα του ουρανού, θα ειδούμε τον Δαβίδ να μας αποκαλύπτει μια σκηνή. Έφυγε η μητέρα του Θεού, λέγει, από την γη, ανέβηκε στους ουρανούς και παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλημένη. Εκάθισε, λέγει, υπεράνω πάντων των ουρανίων δυνάμεων. Εκάθισεν εις τον θρόνον του Υιού της δεξιά αυτού. Και εκεί απευθύνεται και της λέγει, έτησε μήτερ παρεμή και ούκ αποστρέψωσε. Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και δεν θα σου χαλάσω το χατήρι. Ζήτησε τη θεραπεία εκείνου του αρρώστου που είναι άρρωστος καθεκάς την ημέρα και εγκαταλελειμμένος, και εγώ
θα σου το δώσω. Ζήτησε την παράκληση εκείνου του ταξιδιώτου που περπατεί στους δρόμους και εγώ θα τον φυλάξω. Ζήτησε μου να σκεπάσω εκείνον το θαλασσοπόρο που είναι μέσα στην θάλασσα και εγώ θα τον διαφυλάξω. Ζήτησε μου από εκείνον ο οποίος είναι πτωχός και δεν έχει να λύσει τα προβλήματά του και εγώ θα του δώσω πλούτον ουράνιο. Ζήτησε μου από εκείνην την πονεμένη μητέρα που δεν γέννησε παιδί. Και ζητεί στην αγκάλη της να κρατήσει ένα παιδί και εγώ θα σου το δώσω. Ναι, αδερφή μου, είναι συγκινητικό σήμερα όταν με επισκέφθη στο εξομολογητήρι το συγκινητικό του το θαύμα. Μητέρα, δεν γεννά παιδί. Πέρασαν 25 χρόνια και παιδί δεν γέννησε. Πλησιάζει στο τέλος. Εντός ολίγου θα σταματήσουν τα πάντα. Αλλά εκείνη παρακαλεί την Παναγία μας. Δώσ' μου Παναγία μου και εμένα να κρατήσω στην αγκάλι μου ένα παιδί. Και με συντεύει η Παναγία μας τον Υιόν της. Και της δίδει τρίδημα, τρία παιδάκια στο τέλος της ηλικίας της. Ω Θεέ μου, έτησε παρεμή και ούκα αποστρέψωση. Ζήτησε μου, της λέγει, ότι θέλεις μητέρα μου και εγώ δεν θα σου το στερήσω. Γιατί? Διότι εσύ είσαι η μητέρα μου, εγώ είμαι ο υιός σου. Και ο νόμος λέγει το παιδί να ακούει στη μητέρα. Και εγώ είμαι υπό τον νόμο και ακούω στη μανούλα μου. Έτησε παρεμή μήτερ και ούκα αποστρέψωση. Ζήτησέ μου και δεν θα σου χαλάσω το χατήρι. Ναι, αδερφοί μου, η μητέρα αγαπά το παιδί της και το παιδί αγαπά τη μητέρα. Και τι μητέρα, η πιο εκλεγμένη από πάσας τας γενεάς του κόσμου, δι' αυτό της λέγει έτησε παρεμή και ούκα αποστρέψωση. Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω για να με μεγαλύνουν πάσα οι γενναίοι των ανθρώπων. Και ζητεί η Παναγία μας από τον Υιόν της και δεν στερεί τα παιδιά της που την παρακαλούν με όλην τους την αγάπη. Έτησε παρεμή μητέρ και ούκ αποστρέψωση. Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω. Για τα παιδιά σου που σε παρακαλούν και σε ηγετεύουν και με συντεύεις για αυτά, εγώ είμαι ο Υιός σου, είμαι ο Θεός Υιός σου. Εσύ είσαι η μητέρα μου και αφού γεννήθηκα στον κόσμο και έγινα άνθρωπος, εγώ σε αγαπώ και σε ακούω. Γιατί αυτός είναι ο νόμος μου τον οποίον είπα. Ναι, αδερφοί μου, βρισκόμαστε κι εμείς όχι εις μίαν δυσκολία, εις απείρους δυσκολίας. Όχι εις μίαν ανάγκη, εις απείρους ανάγκας. Ουδείς προστρέχων επί σύ κατησχημένος από σου εκπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Κανένας που προστρέχει στην Παναγία μας με πίστη δεν φεύγει ντροπιασμένος. Όλους η Παναγία μας τους πληρώνει τα αιτήματά τους. Και εμείς αδερφοί μου,
καταφεύγομεν στην Παναγία μας και την παρακαλούμεν και αιτούμεθα παρά αυτής να λυτρώσει το έθνος μας, να λυτρώσει την πόλη τούτην της αμαρτίας, να λυτρώσει τα οικογενείας των πιστών και των απίστων, να δώσει χάρη, φώτιση, να επιστρέψουν εις μετάνοια. Ζητούμε από την Παναγία μας να ελεήσει τους αμαρτωλούς, να ελεήσει και εμάς τους αμαρτωλούς. Ζητούμε από την Παναγία μας να μεσητεύσει στον Υιόν της και εκείνη δεν μας χαλάει ποτέ το χατήρι. Κλαίει στον Υιόν της και παρακαλεί τον Υιόν της. Και θεραπεύονται ανίατες ασθένειες. Θεραπεύονται δυσκολίες. Θεραπεύονται ανάγκες των πιστών. Με μια διαφορά. Να την αγαπούμε και όχι να την βλασφημούμε. Να την αγαπούμε και όχι να την υβρίζουμε. Να την αγαπούμε και όχι να την παροργίζουμε. Γιατί παροργήσαμε τον Υιόν της και τώρα δεν έχουμε πού να καταφύγουμε. Εάν δεν έχουμε τη μητέρα, τότε δεν θα υπάρχουμε στον κόσμο. Εκείνη κλαίει για μας. Εκείνη μεσητεύει για μας. Εκείνη σταματά την οργή, την δικαίαν του Υιού της. Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε φρούρι, φύλαθε τους δούλους. Μεσίτευσε και υπερημών, υπεραγία Θεοτόκε, μεσίτευσε υπερημών στον Υιόν σου και Θεόν μας, στον Θεόν σου και Θεόν μας. Μεσίτευσε υπερημών, και αν έχουμε πίστη και πράττουμε τα έργα του Υιού σου, να είμαι σίγουροι ότι Εκείνος θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, θα μας λύσει τα αιτήματά μας, θα μας φυλάξει στον κόσμο τούτο και θα μας αξιώσει και της επουρανίου του βασιλείας, της οποίας ήθε πάντες να γίνομεν κληρονόμοι. Αμήν. Αποστολή
Και σε μέση τριάν έχουν προς τον φιλάνθρωπον Θεόν μη μου ελέξει τα άσπρα Υπότιτλοι AUTHORWAVE.